There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Τι γίνεται? Πολύ καλά εσύ. Από την προηγούμενη φορά πώς είσαι, όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Τίποτε, εμένα μου έχει μείνει ανεξίτηλο αυτό το φόρεμα με τα μαλλιά, Πολύ καλό αυτό. Σε όλο τον κόσμο, εγώ πιστεύω, θα μείνει αυτό. Σε όλο τον κόσμο που το έχει παρακολουθήσει. Λοιπόν, ωραία. Η Ειρήνη έρχεσαι με πολύ διαφορετικό στυλ σήμερα. Ναι, είναι διαφορετικό. Μίλησέ μου για αυτό που πηγαίνεις, κορίτσι μου. Λοιπόν, εγώ είμαι leader σε μια παρουσίαση, σε μια διάλεξη, η οποία αφορά την αποσεξουαλικοποίηση του γυμνού σώματος. Αποσεξουαλικοποίηση. Δηλαδή. Ωραία. Δηλαδή, ένα γυμνό σώμα, επειδή συνήθως σεξουαλικοποιείται, κυρίως το γυναικείο, να φύγει όλο αυτό το στερεοτυπικό από το κεφάλι του ανθρώπινου νου και να φαίνεται σαν απλά ένα σώμα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, όταν γίνεται ο άνθρωπος, είναι ένα σώμα το οποίο δεν σεξουαλικοποιείται. Μετά, όταν μεγαλώνει, γίνεται αυτό. Ωραία. Για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Και θα αναλυθεί πλήρως αυτό. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε, εκτός και αν δεν καταλάβατε και έχετε κάποια ερώτηση πριν βαθμολογήσετε. Κάτι που έχεις φτιάξει εσύ, γιατί το λες κατόπιν εορτής. Ναι, και μετά. Σωστά. Ναι, αυτό το σακάκι ήταν ένα σακάκι του παππού μου, το οποίο το έκοψα με αυτόν τον τρόπο και είναι cropped με αυτούς τους διακάδες αυτή τη στιγμή. Πάμε να βαθμολογήσετε λοιπόν τώρα. Θα πάω στη Βασιλική που έχει βάλει 2. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια. Γεια σου, Ειρήνη μου. Σαν πρώτη εικόνα μου αρέσει, αλλά κοιτώντας λίγο παραπάνω τις λεπτομέρειες, βλέπω κάποια πράγματα που είναι έτσι λίγο αμήχανα. Δηλαδή, κάτω το παπούτσι δεν μου κολλάει καθόλου για εκεί που πας. Γιατί όμως αυτό, θα μπορούσα να φορέσω ένα ψηλό το οποίο να έχει και αυτό το πάχος. Μια γόβα στιλέτο. Πάλι στο ύφος που είναι λουστρίνη, αλλά θα το έκανα έτσι πιο elegant. Τώρα, έτσι όπως βλέπω το μήκος της φούστας και έτσι όπως μαζεύει, μου μοιάζει πολύ αμήχανο από εδώ και κάτω. Αμήχανο. Πάνω πάλι, ενώ μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει στο σακάκι, δεν μου αρέσει αυτό που έχεις βάλει από μέσα. Από μέσα αυτό το γουνινό. Ναι. Okay. Τι θα ήθελα, μπορεί πάλι να ήθελα ένα λευκό πάμισο με ένα πάλι έντονο γιακά από μέσα. Που να βγαίνει και να κάνει το ίδιο στυλ που κάνει το σακάκι σου. Σαν πρώτη εικόνα σου λέω είναι μια decent εικόνα, αλλά όσο την κοιτάζω, τόσο βρίσκω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν πολύ έτσι. Και μ' αρέσει και η τσάντα. Αυτά. Ωραία. 2,5 είναι αμέσως όρος. Περνάς τώρα στους κριτές και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, ξεκινάμε από σένα. Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό που κάνω σακάκι, γιατί άκουγα ότι το έκανες μόνη σου, είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον και μου αρέσουν μπροστά οι μύτες που κάνει. Βασικά σου κάνει πάρα πολύ ωραίο σχήμα και δείχνει άνθρωπο που έχει μια έτσι, φαντασία, μια δημιουργική πλευρά. Και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Έβαλες αυτό. Έβαλες μέσα ένα που είναι λίγο fluffy. Ναι. Ωραία. Είναι fluffy. Δεν έβαλες, ας πούμε, ένα κόκκινο ζιβάγκο, δεν έβαλες ένα λευκό πουκάμισο, ένα μαύρο πουκάμισο, ένα τισέρτ μαύρο. Επίσης, μου αρέσει το μήκος της φούστας πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια γιατί όντως έχουν μια γυαλάδα που δεν υπάρχει κάπου αλλού και είναι μόνα τους. Τα μαλλιά που τα κάνεις έτσι είναι πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις. Και είναι έτσι μια τάση τελευταία που λέγεται Italian Bob. Ναι, μου το είχατε αναφέρει, το είχα ψάξει κιόλας. Είναι αυτό. Και είναι πάρα πολύ κομψό. Θάλασσα τα παπούτσια, η τσάντα εξυπηρετεί μάλλον το σκοπό να έχει τα έγγραφα μέσα, γιατί άλλο σκοπό δεν εξυπηρετεί αυτή η τσάντα. Πρόσεξε λίγο τα χρώματα και τις υφές. Okay. Και τι σημαίνει τώρα αυτό, δηλαδή, βαθμολογικά? Θα το δούμε τώρα. Και έχω πάρει και... Κοίταξε, δεν σημαίνει χ, δεν σημαίνει ένα. Άρα τι σημαίνει? 2.
είσαι έτοιμη για εδώ, εσύ. Εντάξει. Μιλάω τώρα αυτό που έκανα τώρα, αυτή η απάντηση έτοιμη που έδωσα. Ήταν πολύ προχωρημένη. Εγώ νομίζω φόρεσα σε γκρι, γιατί κάποιο άλλο φοράει γκρι και θες να του πάρεις τη θέση. Ναι, ακριβώς. Ηλιάνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου. Μου αρέσει η ιδέα. Είναι και απλή και στυλάτη ταυτόχρονα. Mm-hmm. Έχεις δηλαδή αναβαθμίσει ένα look που είναι μία pencil φούστα με ένα pullover και ένα σακάκι από πάνω. Έχεις κάνει κάτι διαφορετικό. Μ' αρέσουν πολύ οι γιακάδες όπως το έχεις κόψει. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να το έχεις ράψει και να μην φαίνεται έτσι περίεργο στις άκρες, αλλά τελικά μου αρέσει όπως πέφτει μέσα από αυτό το pullover. Μου αρέσουν και οι τυράντες γιατί το κρατάνε και στη θέση του, γιατί είναι τόσο μικρό το κομμάτι που φαντάζομαι θα είναι λίγο δύσκολο να καθίσει τόσο σωστά. Mm-hmm. Αυτό που θα άλλαζα σίγουρα θα ήταν μια διαφορετική τσάντα, αλλά σε αυτό το στυλ να έχει mm-hmm. λίγο έτσι να είναι πιο statement. Και θα έβαζα τα γνωστά παπούτσια, τα αγαπημένα σου καλύτερα. Αλήθεια. Όχι. Ναι. Μη μας το κάνεις τώρα. Αυτό κάναμε τόση προσπάθεια. Έχουμε βγάλει τα χτυλάκι έξω. Όταν το φορέσω έξω θα βάλω τα γνωστά παπούτσια. Για να έχει συνέχεια από τη φούστα, να μην κάνει καθόλου κενά στα πόδια σου, λάθος λάμψεις κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ. Τώρα πάμε στο Στέλιο. Ναι. Σε θέλω τώρα εδώ λίγο, ας είμαστε εγκρατείς, για να μας έρθει το καλό αργότερα, αν έρθει. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ομιλήτρια. Ναι. Οι ομιλητές, υπάρχει ένα κρυφό dress code, το οποίο δεν επιβάλλεται, αλλά εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Η δική σου εικόνα έχει πάρα πολλές πληροφορίες, η δική σου εικόνα. Αποσυντονίζει αυτό το look τους ακροατές και το βρίσκω πάρα πολύ λάθος για τη συγκεκριμένη περίσταση. Τους αποσυντονίζει γιατί όμως? Γιατί έχει πολλές πληροφορίες. Ωραία. Απλά γενικά το λέτε φαντάζομαι και συνδυαστικά και με το γουνάκι και με το κόκκι, όλα μαζί. Ωραία. Τελειώνει εκεί. Το σακάκι μου αρέσει πάρα πολύ όπως το έχεις κόψει. Θα το προτιμούσα να είναι φινιρισμένο, ραμμένο, πολύ σωστό, για να συνεργάζεται πιο ωραία με το τριχωτό που έχεις βάλει από μέσα. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, σε γλυκαίνουν πάρα πολύ και σου αναδεικνύουν το σχήμα του προσώπου σου πολύ ωραία. Mm-hmm. Γενικά το look από μόνο του μου αρέσει σαν βάση και σαν σκεπτικό. Δεν μου αρέσει για το σκοπό που το έχεις επιλέξει. Ναι. Θα ήθελα μια πιο ήρεμη εικόνα και μου αρέσει και πάρα πολύ το θέμα σου. Ωραία. Όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά σήμερα. Ό,τι είναι, δεν τι θα βγάλει αυτό τώρα, δηλαδή. Και θα πάμε. Α, σε αυτό. Ευχαριστώ. Η τελική βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Είναι 8,5. Ευχαριστώ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου, Ειρήνη. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.